Γεια σας Τζορτζινάκια μου, τι κάνετε και πώς μου είστε? Η μέρα ξεκινάει κάπως έτσι. Είμαι ευτυχισμένη γιατί όλα κυλούν ωραία. Τα παιδιά μου έχουν υγεία, είναι στο σχολείο. Εγώ έχω βρει την ηρεμία μου. Ο Χρήστος έχει φύγει, έχει εξωτερικές δουλειές. Μίλησα τώρα με μία φίλη μου. Αν θυμάστε που είχα δείξει βλογκάκι και στο Instagram που είχε κάνει baby shower, που είναι και αυτή έγκυος 3 εβδομάδες παραπάνω από μένα. Με πήρε έτσι να δει τι κάνω και της λέω: θέλεις τώρα που έχει τόσο ωραία μέρα να πάμε μια βόλτα να περπατήσουμε? Οι εγκυούλες. Και μου λέει: τέλεια, χάρηκε γιατί η καημένη είναι όλη μέρα κλεισμένη μέσα στο σπίτι κι αυτή. Οπότε είναι ευκαιρία να πάω να την πάρω εγώ που οδηγώ και να πάμε μια βολτούλα στο κέντρο. Και λέω: δεν ανοίγεις την κάμερα να κάνεις ένα vlog να τους πάρεις μαζί? Οπότε θα σας πάρω μαζί. Ξεκινάω με λίγο σημάζεμα στο σπίτι. Θα σας δείξω μόνο πώς είναι το πριν και πώς θα είναι μετά. Θέλω μέσα σε ένα μισάωρο να έχω συμμαζέψει, ντυθεί και ψιλοβαφτεί. Αυτά τα ρούχα είναι διπλωμένα από χθες. Εδώ θέλει ένα καλό σημάζεμα. Πήγαμε και μανάβικο μετά από το σχολείο των παιδιών με τον Χρήστο. Πήραμε ντομάτες, μαρούλι, κρεμμύδια. Γιατί ο Χρήστος θέλει να ξεκινήσει διατροφή. Δεν θέλει να τρώει αργά το βράδυ. Και καλά θα κάνει. Καρότα για να κάνω φακί, γίγαντες θα δω, αγκουράκια και πατάτες ρόδου που είναι πολύ ωραίες, Κύπρου και ρόδου μου αρέσουν πάρα πολύ. Η κουζίνα μου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, 2 πιατάκια έχει μόνο, γιατί έκατσα και φρόντισα εχθές να τα κάνω. Το σπίτι γενικά το έχω κρατήσει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έβαλα σκούπα ηλεκτρική εχθές, οπότε δεν έχω τίποτα. Έχω το απλό σημάζεμα εδώ στο σαλόνι, το στρώσιμο του κρεβατιού μας, το στρώσιμο στα κρεβάτια των παιδιών και όλα τέλεια. Του μου, αλλά έχω πάρα πολύ έτσι θετική αύρα, θετική ενέργεια σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Το μαλλί είναι φτιαγμένο, εγώ απλά θα ντυθώ, θα κάνω ένα μακιγιάζ και έχω φύγει. Θα σας δείξω το αποτέλεσμα και του σπιτιού και εμουά σε λίγο. Σαλόνι, στην πένα, αυτά θα τα φτιάξω στην τσάντα μου. Μόνο τα ρούχα δεν πήγα μέσα, τα λαχανικά τα έβαλα όλα στον μπάγκο, τα φτιάξω μετά. Εδώ δείτε το νούμερο. Το παιδικό είναι κομπλέ, το δωμάτιό μου είναι κομπλέ. Και κομπλέ είμαι κι εγώ. Μόνο ένα κραγιονάκι μου μείνει να βάλω, 33 λεπτά παιδιά, για να τα κάνω όλα αυτά. Έχω βάλει ένα crop top pullover, το κολάν της εγκυμοσύνης. Θα βάλω τα αθλητικά μου και από πάνω ένα παλτό, αν κάνει με το pullover. Θα το δοκιμάσω τώρα και θα σας δείξω. Τελικά αλλαγή σχεδίου, επειδή θα περπατήσουμε και όλα το ξανασκέφτηκα. Μου κάνει το παλτό, έχει και περιθώριο, αλλά επειδή το νιώθω ότι ασφιχτιούσα, λέω στο βγάλω, ας βάλω ένα πιο λεπτό μακριμάνικο και βάλω ένα έτσι λεπτούλι, αφού θα περπατήσουμε κιόλας. Και φεύγω. Περιμένω να έρθει η Χατζέρ να πάμε στο κέντρο. Πήραμε να φάμε και πήραμε και ένα χυμό. Και ήρθαμε κάτω στον Ευαγγελισμό, να τη Χατζέρ μας. Γεια σας. Και να τη Κικυλίτσα μας. Μας κοιτάει όλος ο κόσμος, λες και δεν μπορούν δύο φίλες να είναι έγκυες ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, την ίδια χρονική στιγμή. Άφησα τη Χατζέρ και τώρα ήρθα να πάρω τα μικρά από το σχολείο, έχω έρθει νωρίτερα, έχω παρκάρει.
τώρα θα κατέβω από το μάξι να πάω να πάρω τα μικρά και τα λέμε από το σπίτι ξανά. Ήρθαμε με τα ζουζουνάκια από το σχολείο. Σήκω στην τσέντα σου, μου είχε θεί από το παγόρι το νερό. Και ψώνισα σήμερα από όρχεστρα. Και έχω και ένα δώρο της φίλης μου της Χατζέρ που μου πήρε. Οπότε τα δούμε όλα μαζί. Πάμε να κάνουμε ένα haul από τα όρχεστρα. Να πω ότι έχω την κάρτα μέλους, οπότε τα παίρνω όλα 50%. Και είχε και μείον 40% επιπλέον, συν 40% πέρα από το 50%, δηλαδή είναι σαν να τα παίρνες 90% φθηνότερα. Όχι όλα, σε συγκεκριμένα κομμάτια. Αυτό εδώ, ας πούμε, είχε μόνο 50%. Λαχάνιασα με τσικάλα. Από 27 ευρώ. Τα πήραμε 13,5. Σ' αρέσει? Ε? Του πήρα ένα Mickey footer και έχει και αυτάκια στην κουκούλα. Λοιπόν, του πήρα αυτή εδώ. Wow. Μ' αρέσει πάρα πολύ με γκράφιτι. Αυτή είχε, να το το επιπλέον, μείον 50%, το μείον 40%, από 17 ευρώ είχε 8,5, κάντε και το 40%, πάρα πολύ οικονομικά. Αμα πάω, να φύγω. Πήρα αυτή. Γιώργο, κοίτα. Wow. Σκελετάς. Και αυτή εδώ είχε το ίδιο. Είχε αρχική 15 ευρώ, την πήρα 8, μείον 40%. Ένα πάρα πολύ ωραίο ύφασμα, μαλακό. Επίσης του πήρα φόρμες, γιατί τις άλλες τις έχει ξεσκίσει και δεν του κάνουν κιόλας. Από 19 ευρώ στα 9,5. Μία μουσταρδί. Μία άλλη από 11 ευρώ στα 5,5, διαφορετική, γκρι, σκούρο, μολυβί, και άλλη μία από 11 ευρώ στα 6, μαμά, γκρι ανοιχτό, τρεις φόρμες. Αυτό μου το πήρες μόνο για μένα. Όχι, τι άλλο. Τρεις φόρμες, τρεις μπλούζες και του πήρα και μπουφάν γιατί είχε και αυτό το 40%, οπότε από 41 ευρώ έβγαινε 20,5. Συν το 40% έβγαινε τέλεια τιμή. Είναι αυτό εδώ, έχει φλίς μέσα και είχε και το ίδιο μπουφάν στο μπέμπι. Ίσως πάνω του το πάρω και του μπέμπι να φοράνε το ίδιο του χρόνου. Αυτό εδώ είναι για τον μπεμπούλι. Του πήρα μια ζακετούλα για αργότερα για τα Χριστούγεννα θα τη φοράει. Με τον Μίκη, πλεχτή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά του είδους τα ρούχα. Είναι από 24 ευρώ στα 12, συν το 40%. Σύμφερε και αυτό. Στην Αλεξάνδρα μου πήρα μια τσαντούλα ακόμη να έχει για το σχολείο, πιο μικρούλα. Μίνι. Η τσάντα αυτή είχε από 20-10 ευρώ. Πήρα καλτσάκια για το μπέμπι από 6-3 ευρώ με τον Μίκη. Και αυτά εδώ. Έχω το βοηθό, την Αλεξάνδρα μου το φέρνει με τα ζωάκια. Αυτά είχαν από 5-2,5 ευρώ. Τέλεια, δικιά σου είναι αυτή. Ωραία! Με τι μείνει? Από 25 στα 12,5 με μείον 30% ακόμη επιπλέον αυτή την μπλούζα. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι γεμάτο με το κεφαλάκι της μείνει. Και με το Μίκη. Άλλη μία μπλούζα στην Αλεξάνδρα, η οποία εντάξει, όχι απλά ξεφτύλα η τιμή, από 8-4 ευρώ και μείον 40%. Δηλαδή ούτε 3 ευρώ. Αυτή εδώ, βαμβακερή, ωραία ποιότητα, φοβερή. Και αυτή εδώ στην ίδια κατηγορία τιμής. Για την Αλεξάνδρα. Τρία μπλουζάκια. Και πήρα και δύο κουκαλάκια στην Αλεξάνδρα. Που είχαν 70%. Μείον 70% από την αρχική τιμή, από την αναγραφόμενη τιμή, την αρχική. Να τα φοράμε έτσι, ένα από εδώ και ένα από εκεί. Ωραία, Αλεξάνδρα, τα σκυλάκια. Και πάμε τώρα στα δώρα. Αυτά εδώ μου κόστησαν όλα 95 ευρώ. Θα πλήρωνα γύρω στα 200, αν δεν είχαν την έκπτωση. Τι όμορφο είναι. Τι ωραίο, του πήρε αυτό εδώ το φορμάκι. Όχι, τη Χατζέρ, το πήρε αυτό το φορμάκι. Ναι, το πήρε για το μπέμπι, δώρο. Του πήρε αυτή τη φορμούλα. Τι όμορφη που είναι. Α, δεν είχα. Και
πήρε από τα English Home. Να δούμε τι μας πήρε από τα English Home. Αυτά τα είχε πάρει η Χατζέρα, απλά επειδή είχαμε καιρό να βρεθούμε. Αχ, τι ωραία. Πολύ όμορφη. Με διαστημόπλιο κουβερτούλα, για να την ανοίξουμε, γιατί θα τα πλύνω εγώ. Βέβαια, του μπέμπι τα πλένω με το δικό του το απορρυπαντικό. Τι έχει μέσα? Ένα χαρτί για να το κρατάει διπλωμένο καλά. Αφού Χατζέρα, μα βλέπεις το βίντεο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι διπλής όψεως. Και είναι, κάνει και για κούνια, κάνει και για καρότσι, κάνει και για το λίκνο. Είναι άσπρη με γκρι και γκρι με λευκό. Αυτά ήταν τα ψώνια που κάναμε, αυτή ήταν η βόλτα μας σήμερα. Τώρα θα τα συμμαζέψω και θα σας τραβήξω αργότερα. Απολαμβάνω βάφλα και πίνω χυμό. Ο Γιώργος έχει κάνει τη μία φωτοτυπία, τώρα κάνει διάλειμμα. Θα κάνει και την επόμενη. Το πλυντήριο πίσω background το ακούτε. Και να πω πως η μαμά της Ρούλας, που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, την αγαπώ, είχε την ευγενή καλοσύνη, γιατί της είπε η Ρούλα ότι εγώ θα ήθελα να πάρω ένα καναπέ μεγάλο γωνιακό, να μας χαρίσει τον δικό της το μεγάλο καναπέ το γωνιακό. Θα τον δείτε μετά. Γιατί θέλει να πάρει καινούριο, να είναι πιο σκληρό. Ενώ εμένα μου αρέσουν έτσι μεσαίου. Θέλει να πάρει ένα καινούριο, να είναι πολύ σκληρός ο καναπές, να κάθεται καλά. Και εγώ δεν είχα πρόβλημα να είναι πιο μαλακός. Οπότε το απόγευμα θα αλλάξουμε καναπέ. Φύγει αυτός που είναι εδώ πέρα του σπιτιού του ιδιοκτήτη, ο γωνιακός ο μικρός. Η αλήθεια είναι ότι φαίνονται όλα τα σίδερα. Δηλαδή, άμα δείτε, οι γραμμές εδώ πέρα που κάνει ο καναπές είναι σίδερα. Κάθεσε και δεν είναι καθόλου βολικός. Μαρτυράμε τη στιγμή που καθόμαστε. Το μόνο που αξίζει είναι αυτό το σκαμπό που το οποίο θα κρατήσω. Και επιτέλους θα έρθει ένας μεγάλος γωνιακός καναπές να καθόμαστε άνετοι. Ευχαριστώ πολύ και τη Ρούλα μου και τη μαμά της. Σας αγαπώ και τις δυο. Τα δικά σας παιδιά σας λένε, κάτσε να κλάψω 5 λεπτά και να συνεχίσω μετά το διάβασμα. Ο Γιώργος άμα μπερδεύεται και του λέω ξανά για να το μάθει και τον βοηθάω, του το λέω και το ξαναλέει. Μου λέει μετά, περίμενε να κλάψω 5 λεπτά, να ηρεμήσω λίγο και να διαβάσω. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τι θες, Αλεξάνδρα? Θέλω κακάο. Όχι, δεν θα πιεις κακάο, το απόγευμα και θα το σκεφτώ. Όχι, όχι, πριν λίγο έφαγες. Μαγείρεψε. Μαγείρεψα. Έλα. Έλα, τελείωνε. Χαρά Θεού, όπως βλέπετε. Ο ήλιος καίει όπου σε βρίσκει, οπότε τα άπλωσα. Άπλωσα ένα πλυντήριο έξω, έπινα όλα τα καινούργια και κάποια άλλα που είχαμε και αυτά που φόραγαν σήμερα στο σχολείο τα παιδιά. Πέταξα και δύο φόρμες του Γιώργου που ήταν ξεσκισμένες φουλ. Και τώρα θα βάλω τον μπουφάν του σε διαφορετική πλύση, γιατί φοβόμουν να μην βγάλει χρώμα και ξεβάψει τα υπόλοιπα. Και θα αλλάξω και εγώ, θα βγάλω τα σκούρα, να βάλω άλλο ένα γρήγορο πλυντήριο. Αυτό θα είναι ένα σύντομο πλυντήριο, το άλλο ήταν κανονική πλύση, μεγάλη. Αυτό θα είναι ένα σύντομο, δεν είναι κάτι να πεις ότι θέλει να πληθεί πολύ καλά. Πάρα πολύ ήλιο και ζέστη σήμερα, 18 βαθμούς. Αυτά, τελειώσαμε με τον Γιώργο το διάβασμα, θα κάνουμε μια επανάληψη στο κείμενο και μια τις δύο τις λεξούλες που έχει αύριο για ορθογραφία. Η λέξη που έχει για αύριο είναι τσουλήθρα και τσάντα. Γράμματα στρογγυλά, στρογγυλά και μεγάλα. Και τώρα αυτό θα κάνω. Θα αλλάξω. Έλα, αγαπή μου. Αυτή τη λένε, όπως τη λένε αυτή η τσάντα. Η Αλεξάνδρα έχει ενθουσιαστεί με την τσάντα της στη Μίνι. Μίνι, sorry. Έχει ενθουσιαστεί, την έχουμε ετοιμάσει για αύριο. Μόνο το κολατσιό θα είναι να μπει και το παγούρι της. Και εγώ τώρα θα βάλω τις μπιτζαμούλες μου που έβγαλα το πρωί. Να είμαι άνετη. Πριν βάλω τις μπιτζάμες μου θα μπορώ να κάνω ένα ντουζάκι για να μην το έχω το βράδυ, να είμαι κομπλέ. Και μετά θα βάλω τις μπιτζάμες μου. Έτοιμη, μπανιαρισμένη με τις μπιτζαμούλες μου, άνετη.
Ωραία. Θα βάλω ένα πάρα πολύ σύντομο πλυντήριο. Το πιο γρήγορο που είναι 20 λεπτά. Σήμερα δεν έχω πιει σίδηρο, οπότε πάμε να πιούμε σίδηρο με φιλισίν. Μπιαχ. Το ζουζουνάκι μου εδώ τι κάνει? Παίζω. Τι παίζεις? Τα κολλάει. Έβαλα μπλε. Τα κόκκινα. Κοτσιδού μου. Αυτό είναι φωτιά. Πυροσβέστης. Θάλασσα. Θάλασσα. Ναυαγοσώστης. Θα πάρουμε. Τι θα φτιάξουμε? Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Πες θ. Θ. Θέλεις. Ό,τι θέλεις. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Μπράβο. Πάρτε τι έρχεται η πουλά, η πουλά. Ξέρω ότι έχει κάνει τη βλακεία της. Εγώ το μπλε. Αλλά πάντα κάθεται εδώ. Κυρά, τι έκανες? Τι έκανες? Μαζέ. Τι έκανες σήμερα? Μαζέτσα. Τι έκανες σήμερα? Μαζέτσα. Τι έκανες? Σου μιλάω. Τι έκανες? Τα φαγωμένα ψαθοκαπέλα. Το καλοκαίρι στις διακοπές ταξιδέψαμε στην Ολλανδία. Εγώ, ο μπαμπάς, η μαμά και φυσικά και η αδερφή μου η Κλάρα. Το γάτο μας τον Μπιλμπίλι και το σκύλο μας τον Μυρίζο. Δεν τους πήραμε μαζί, πράγμα που και σήμερα ακόμα δεν μας το συγχωράνε. Ήταν ένα πολύ ζεστό ολλανδέζικο καλοκαίρι. Παιδιά, έφεραν τον καναπέ. Ευχαριστούμε, Θωμά. Άμα δεις το βίντεο, ο Θωμάς έχει βοηθήσει όλες τις μετακομίσεις, πραγματικά. Τον ανεβάσανε ο Χρήστος με τον Θωμά. Τώρα τα μικράκια παίζουν εδώ πέρα πλαστελίνη. Έφαγε και ο Χρήστος τις μπριζόλες που είχα από χθες και λουκάνικα με πατάτες που είχα. Τα φύγει όλα μαζί. Δεν είναι, καταλαβαίνει από κρέατα και τέτοια. Δεν τον ενδιαφέρει να είναι διαφορετικά. Θα σας δείξω τον καναπέ. Είναι πάνω από 3 μέτρα. Κυρία Νίκη και Ρουλάκη, ευχαριστώ. Θα μας βγάλει πολύ καιρό μέχρι να αγοράσουμε εμείς έναν καναπέ κάποια στιγμή. Προς το παρόν μια χαρά είναι, αυτός είναι τέλειος. Τώρα αυτό που κάνω είναι, έχω μαζέψει από έξω από τα σχοινιά και τα δύο πλυντήρια που έβαλα σήμερα. Αυτά που έχουν στεγνώσει τα διπλώνω και θα τα τακτοποιήσω στις ντουλάπες και έχω βάλει στεγνοτήριο για καμιά ώρα γιατί κάποια είχαν υγρασία. Και θέλω να πάω να ξεβαφτώ κιόλας μετά. Περίμενε. Έλα, κυρία. Πάμε. Όπως καταλάβατε, μόλις τακτοποίησα τα ρούχα, αμέσως η επόμενη δουλειά. Δεν θέλω να στριμώξω άλλο το Χρήστο για την κύρα σήμερα, γιατί κουβάλαγε τον καναπέ και ανεβοκατέβηκε τις σκάλες πολλές φορές αυτές τις μέρες. Εχθές την πήγε ο Χρήστος, σήμερα την βγάζω εγώ. Με τα ξύλα ταλαιπωρήθηκε και τα λάδια και τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Οπότε σήμερα τη βγάζω εγώ βολτούλα. Η χαρά της, παιδιά. Όλη η μέρα περιμένει αυτή τη βόλτα. Υπάρχουν ώρες που δεν την αντέχω και ώρες που τη λυπά τη ψυχή μου. Ζωντανά είναι και αυτά. Νάτος ο καναπές που βλέπατε, τον κατεβάσαμε, αν θέλει να τον πάρει κάποιος, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ένιωθε στα σίδερα όταν καθόσουν, οπότε δεν ήθελα να τον χαρίσουμε κάπου.
Το είπα δηλαδή και στον ιδιοκτήτη ότι δεν ήταν καλή κατάστασή του για να χαριστεί. Τώρα του είπα το ιδιοκτήτη μας αν είναι να δώσουμε τον διθέσιο τον καναπέ που έχω βάλει στο παιδικό, να μου φύγει και αυτός, να έχω άνεση, να παίζουν τα παιδιά άνετα, να έχουμε χώρους, γιατί θα γεμίσουμε σε λίγο relax, relax από εδώ, relax από εκεί, με τον baby, χαμός θα γίνει. Η κύρα Νάτη, ορίστε, κάνει την ανάγκη της, μην σας το δείξουμε και αυτό. Λοιπόν, τα λέμε από το σπίτι. Κάτι σημαντικό, σακουλάκι, έτσι δεν ξεχνάμε, τα μαζεύουμε. Μόλις γύρισα από τη βόλτα, είχα αφήσει το κινητό μου. Ακούστε. Είσαι μουρλή! Το ρουλάκι είναι αυτό, παιδιά. Αργύρω speaking. Τη λέω, ακόμα δεν καταλάβεις την κουμπάρα, πας να βάλεις το κεφάλι σου. Λοιπόν, σας παίρνω μέσα. Θα έχουμε λίγο αυτόν τον σπαστικό τον ήχο, που είναι από το στεγνοτήριο. Δεν είναι ήχος πλυντηρίου, οπότε δεν σκάμε. Πάμε να ξεβαφτούμε. Vlog, παιδιά, αισθάνομαι λες και κάνω vlog μας. Τρεις μέρες σε ρίτο έχω πάρει. Λοιπόν, πώς κάνω το ντεμακιγιάζ μου. Το ντεμακιγιάζ μου το ξεκινάω με τα πομπον. Και διφασικό υγρό. Νερό ντεμακιγιάζ, ό,τι έχω τέλος πάντων. Τώρα έχω τις Garnier. Θέλω να εξαντλήσω αυτό για να δοκιμάσω κάποια άλλα. Τα βρέχω πολύ καλά. Και αυτό που κάνω είναι να τα τοποθετήσω πάνω στα μάτια. Να τα κρατήσω λίγη ώρα. Και να αφαιρέσω το μακιγιάζ μου των ματιών. Χωρίς να τα καταπονώ και χωρίς να βάζω δύναμη, βασικό. Βλέπετε πόσο εύκολα φεύγει. Να διώξουμε και το υπέροχο φρυδάκι μας. Τα φρύδια μου το έχω ξαναπεί ότι δεν βγαίνουν, όχι γιατί τα έχω κουτσουρέψει, αλλά γιατί μου τα είχαν ξυρίσει και τα δύο στο τροχαίο, μιας και η ουλή μου ήταν εδώ κάτω. Και το αίμα ήταν ποτάμι, οπότε δεν φαινόταν πού έχω χτυπήσει, αν έχω χτυπήσει στα μάτια, πού έχω χτυπήσει. Ήμουν σε κόμμα, οπότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι γιατροί. Και γι' αυτό το λόγο μου τα ξύρισαν τελείως. Δεν είχα φρύγια για αρκετό διάστημα. Όπως και μαλλιά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού μου δεν είχα. Και σας λέω τώρα, απλά το λέω γιατί σε κάποιες μου λέτε «Αχ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρύδια σου, πως είναι σχηματισμένα». Το σχήμα οκ, το έδωσα εγώ, αλλά δεν βγαίνουν περισσότερο δυστυχώς, θα ήθελα να είναι λίγο πιο πυκνά. Και εδώ έχω ένα σημαδάκι, ειδικά όταν σηκώνω λίγο το φρύδι. Το βλέπετε? Γιατί είχα κάνει στο γυμνάσιο τρύπα στο φρύδι και πήρα μαζί το σκουλαρίκι με την μπλούζα. Ωραία πράγματα σας λέω σήμερα, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Λοιπόν, θα μπορούσα να βάλω και γαλάκτωμα. Θα βάλω γαλάκτωμα αφρό από Vivita, το Cleansing Foam. Είναι με λεβάντα, ελιά και πρόπολη, ό,τι καλύτερο. Αφρός καθαρισμού, πρόσωπο και μάτια. Το αγαπώ. Και γιατί διώχνει ό,τι μακιγιάζ, ό,τι υπάρχει από προϊόν στο πρόσωπό σου. Αλλά και γιατί μυρίζει εκπληκτικά και ενυδατώνει παράλληλα. Κρέμα ματιών από Sephora. Σας την έχω δείξει άπειρες φορές. Την αγαπώ. Θα μπορούσα
μπορούσα να ενώσω αυτή τη μέρα σαν τρίτη μέρα vlog, να κάνω τρεις μέρες συνεχόμενο vlog, αλλά θα βαρεθείτε να με βλέπετε. Οπότε αυτή τη μέρα θα τη δείτε σε αυτό το vlog που θα είναι ξεχωριστό και δεν θα ενώνεται με το προηγούμενο. Σόνι πια, δύο μέρες το προηγούμενο φτάνει. Σόνι που λέμε και στο χωριό. Λοιπόν, Βυσσή, Λιφτακτήρ, δεν θυμάμαι αν την έχω δείξει σε αυτό το vlog, αν την έχω δείξει στο προηγούμενο, έχω μπερδευτεί. Τη βάζω κάθε βράδυ με δειγματάκι. Έχω πάρα πολλά δειγματάκια τέτοια. Και το πρωί βάζω την ίδια της ίδιας σειράς των ματιών από σε φορά. Και είμαι ready. Ψεκάζομαι με ένα αρωματάκι που έχω πιο απαλό από Ζάρα. Είναι το συγκεκριμένο. Δεν βάζω αυτό που βάζω όλη τη μέρα. Θέλω κάτι διαφορετικό έτσι για το βράδυ. Πιο λουλουδένιο. Ζάκι είδατε έκανα το απόγευμα, οπότε δεν ξανακάνω. Θα βάλω και κοσμητικό. Και είμαι έτοιμη, θα σας καληνυχτήσω από μέσα γιατί αρκετά πήραν τα αυτιά σας στο στεγματήριο. Τζορτζινάκια μου και Κικάρα μου, Μαρία μου, Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Η Κική είναι μια μανούλα από τη Σάμο, τις οποίες τα παιδάκια της έχουν κανάλι MND. Στο κουτί περιγραφής θα σας έχω το κανάλι τους, να πάτε να κάνετε μια εγγραφή αν θέλετε. Κάνουν πάρα πολύ ωραία βίντεο και μου έστειλε δωράκι για τα παιδάκια μας. Ήθελε να μου στείλει ένα πακέτο, οπότε πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι πακέτο έχουμε. Δωράκι. Με ρώτησε τα νούμερα των παιδιών και με ρώτησε αν θέλω χειμωνικά, καλοκαιρινά ρούχα, τι θέλω. Όλες οι μανούλες ξέρουμε ότι βολευόμαστε καλύτερα με τα χειμερινά τα ρουχαλάκια και ας είναι και πιο μεγάλα να τα βάλουν του χρόνου. Οπότε πάμε να δούμε τι μας πήρε. Αχ, θα τρελαθώ. Πρώτο του μπέμπι. Τι του πήρε, μωρέ. Τι του πήρε, μωρέ. Τι όμορφο. Ρε, παιδιά, τι ωραίο. Δείτε. Δείτε τα κουνελάκια. Κική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι όμορφο που είναι. Τέλειο. Ένα αυτό. Θα το βάλω στην άκρη για να πάει για πλήσιμο. Της Αλεξάνδρας μου της πήρε αυτό. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και τι ωραία ποιότητα έχουν παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, ανοίγει και κάτω, έχει και σχέδιο πίσω. Κάνει και ένα σχέδιο κάτω η μπλούζα, πάρα πολύ ωραία. Τι μαλακή ποιότητα. Και χαίρομαι που μου τα πήρε έτσι μεγάλα γιατί θα τα βάλουν του χρόνου. Θα τα βολευτούν από Σεπτέμβρη και μετά. Και του Γιωργάκη μου το πήρε μία φόρμα, πάρα πολύ ωραία και αυτή. Στα γούστα μας μέσα έχει πέσει η Κική. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κική. Να χαίρεσαι και εσύ τα δικά σου τα αγγελούδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας σκέφτηκες. Και πήγε και πολύ άμεσα παιδιά. Στο μπαμ μπαμ πήγε και τους ψώνισε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο, θα μας κάνει το χειμώνα. Οπότε τα πρώτα μας ρουχαλάκια για το χειμώνα τα έχουμε. Κική μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να σας έχει ο Θεός καλά και όχι επειδή μου έστειλες δώρα, για όλες τις συζητήσεις που κάνουμε κάθε φορά, για όλη την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ όλους οικογενειακώς και ας μην έχουμε βρεθεί από κοντά. Μακάρι κάποια στιγμή να μας αξιώσει ο Θεός και να βρεθούμε και από κοντά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και κάποια στιγμή θα σου στείλω και εγώ κάποια πράγματα που θέλω. Η ώρα, παιδιά, είναι 8.30. Έχουμε χάσει ήδη το μισό έργο που βλέπουμε. Χαιρέτα μου τον πλάτανο και μετά βλέπουμε αυτό με τον Μπέζο, με τους φαντάρους. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει πολύ και ο Μπέζος σαν ηθοποιός. Έλα, δώσ' φιλάκι να πάμε για να νακιά. Σ' αγαπάω πολύ. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα, αύριο, θα κάνουμε ένα φίσμαϊ από τόσο καιρό. Τρελό. Ένα σούπερμάκι. Και ένα πέτσι. Το τρελό. Αχ, αυτά παιδιά. Σας αφήνω. Λοιπόν, πάω να βάλω για ύπνο τα μνηνάκια μου. Το έχετε δει σε προηγούμενο vlog που διαβάζουμε παραμύθι και τα λοιπά. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω προπάντων εσωτερικά. Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και σε αυτό το βίντεο. Τα ξαναλέμε σε επόμενο βίντεο.